Σε νέα σύγχρονα κτίρια μεταστεγάζονται αυτές τις ημέρες στην νηπιαγωγεία της πόλης του Ναυπλίου, λύνοντας έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει όμως με τους παιδικούς σταθμούς, όπου και υπάρχουν δύο νέα κτίρια λόγω παγώματος από την πολιτεία των προσλήψεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έχουμε ετοιμάσει κάποια κτίρια και λέω έχουμε ετοιμάσει γιατί αυτές είναι λύσεις της δημοτικής αρχής, να το πω έτσι, και σε κτίρια που ανήκουν στο Δήμο, έτσι ώστε κάποια νηπιαγωγεία που τα προηγούμενα χρόνια είχαν πρόβλημα στις εγκαταστάσεις τους, είναι σε νοικιασμένα καταστήματα, να μεταφερθούν και να είναι σε χώρο όπως πρέπει να είναι τα νηπιαγωγεία. Το πρώτο νηπιαγωγείο της Οδού Αιγίου, με μια ιστορία που κρατάει από το 1984, ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες θα μεταφερθεί στο νέο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο τέταρτο δημοτικό και το οποίο επισκευάστηκε, μας παραδόθηκε από το Πανεπιστήμιο που είχε τη χρήση του και επισκευάστηκε για να στεγάσει τώρα το πρώτο νηπιαγωγείο. Το πέμπτο νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Ζυμβρακάκη, και αυτό ένα προβληματικό νηπιαγωγείο, σε ένα νοικιασμένο κατάστημα βρισκόταν τόσο καιρό, αυτό θα μεταφερθεί στο κτίριο του παιδικού σταθμού στην Ευαγγελίστρια και θα λειτουργήσει εκεί. Περιμένουμε και μια αύξηση στα τμήματα. Ήδη ετοιμάζεται το νηπιαγωγείο Πηδιωτήκων που θα λειτουργήσει από φέτος. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα αυτή τη χρονιά με τα νηπιαγωγεία, θα είναι σε εγκαταστάσεις πολύ αξιόλογες που θα μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν και θα δώσουν για τη δυνατότητα στους καθήλυν αρμόδιους να λειτουργήσουν ίσως κάποιο ολοήμερο αν υπάρχουν οι αιτήσεις παραπάνω, που στη σημερινή εποχή ξέρετε ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο όπως και το δημοτικό είναι απαραίτητο. Με τους παιδικούς σταθμούς όμως τι γίνεται? Οι παιδικοί σταθμοί και αυτοί ξεκινάνε τη λειτουργία τους. Ήδη γίνονται τις 2-3 πρώτες μέρες κάποιες εργασίες και αμέσως μετά θα κληθούν τα παιδιά να έρθουν στους παιδικούς σταθμούς. Εκεί το πρόβλημα έρχεται από την οικονομική κρίση, να το πω. Εμείς έχουμε δύο έτοιμα κτίρια παιδικών σταθμών, εξοπλισμένα, τα οποία όμως λόγω του ότι έχουν παγώσει οι προσλήψεις δεν μπορούμε να προσλάβουμε το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή μένουν οικογένειες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, μένουν έξω. Ελπίζουμε μέσα στη χρονιά να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους, γιατί γίνονται κάποιες διαγραφές για διάφορους λόγους παιδικούς σταθμούς. Όμως το πολύ σημαντικό θα ήταν κάποια στιγμή να δουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ιδιαίτερη φροντίδα αυτό το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μένουν παιδιά έξω, γιατί δεν παίρνουμε το OK να προσλάβουμε προσωπικό. Το πάγωμα των προσλήψεων μπορεί να γίνει σε πολλούς τομείς στο δημόσιο τομέα, αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε, όχι όμως εκεί. Περιμένουμε κάποια στιγμή να καταλάβουν οι αρμόδιοι το πρόβλημα και να μας δώσουν το ελεύθερο να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τους σταθμούς, μάλλον να επανδρώσουμε τους σταθμούς. Αν είχαμε σε λειτουργία τους δύο σταθμούς αυτούς, αν είχαμε προσωπικό, δεν θα υπήρχε παιδί το οποίο να βρίσκεται έξω. Θα ήμασταν στον προγραμματισμό μας σωστοί. Βέβαια, λογαριάζαμε χωρίς την οικονομική κρίση. Τώρα θα δούμε πώς θα απαντήσουμε το επόμενο διάστημα.